έτσι. Είμαστε θύματα της επιτυχίας. Καλά. Μπορείς να πάρεις. Δεν πάει αλλά και πάρεις ανταμάτα. Καλά. Ωραία, εδώ, παιδιά, ωραίες φωτογραφίες. Εδώ που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Χαίρετε, χαίρετε. Είσαι Ολυμπιακός και μισή Ελλάδα. Καλά. Τι κάνετε, καλά είστε. Έχουμε πέσει, μπορείτε να δείτε. Χαίρετε, μου τι γίνεται. Εδώ είμαστε, για να τα πούμε. Το δεκάμιση ή το ξαναπούμε, έτσι όμως. Τι κάνετε, πώς είστε. Καταστροφή, έτσι, για να μην κάνει κανένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα περάσετε μέσα να κάνουμε δηλώσεις όπου να περάσουμε. Οκ. Μας πεις ότι έχεις και τελειώσει εγώ. Μια κοίλα του τέλειου του καθίσης. Καλημέρα. Μια καταγραφή για να τρώμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο επιμελητήριο Μεσσηνίας στον Υπουργό Τουρισμού κ. Κικίλια. Είναι πολύ τιμητική η επίσκεψή του στο σπίτι του επιχειρηματία της Μεσσηνίας. Ευελπιστούμε, γιατί είναι σήμερα καλεσμένοι εδώ όλοι οι φορείς τουρισμού, να τεθούν θέματα τουριστικής ανάπτυξης και όχι μόνο του νομού. Και πολλά αιτήσεις, πολλά αιτήματα, τα οποία να βρουν βήκο άουτα. Είμαι σίγουρος θα γίνει αυτό, γιατί όλους μας ενδιαφέρει ο τουρισμός και όχι μόνο. Να αναπτυχθεί περαιτέρω, γιατί η ισότιμη βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουμε όλοι μας και για την περιοχή μας αλλά και όλη τη χώρα είναι πλέον μείζον. Συν ότι οι δύσκολες συνθήκες τις οποίες περνάμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα κάνουν αναγκαίο να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα για να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε, να έχουμε ισότιμη ανάπτυξη για όλη τη χώρα. Τον ευχαριστώ και πάλι για την επίσκεψή του και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε μέσα. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του Μελητηρίου και τους προέδρους όλων των κλάδων των επιχειρηματικών της πόλης και του νομού. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο Τουρισμού, πέραν της προσπάθειας που έχει κάνει για μια καταγενική ομολογία, πολύ πετυχημένη τουριστική περίοδο σε μια χρονιά με πολλά προβλήματα, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμό, πόλεμο, ελληνοτουρκικά, τσούχτρες, μπορεί κανείς να διαλέξει να πάρει, έχει στο πρόγραμμα του RRF 350 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές. Μαρίνες, λιμάνια, αγκυροβόλια, πλωτές, εξέδρες, χιονοδρομικά κέντρα, ορεινά μονοπάτια, πρόσβαση αμέσως σε παραλίες, εκπαίδευση, γαστρονομικός τουρισμός. Να μην τα αναφέρω όλα, είναι όλοι οι τομείς του τουρισμού σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές. Είναι στη διάθεση φυσικά του νομού, των επιχειρηματιών, των δήμων, των λιμενικών ταμείων, της περιφέρειας, έτσι ώστε να γίνει από κοινού ένας σχεδιασμός. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Εμείς θα θέλαμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ακόμα πιο πολύ στο κομμάτι των υποδομών ο νομός και νομίζω ότι αυτό δίνει την ευκαιρία και στη συνεργασία και του ελληνικού δημοσίου, των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων όλων, με τους ιδιώτες, με τους επιχειρηματίες, με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στον νομό. Η συνεργασία είναι δεδομένη στο τι θα κάνουμε εμάς, κύριε Πρόεδρε, και την προσφέρουμε απλόχερα μαζί με χρηματοδοτικά ταμεία, επαναλαμβάνω, RRF, ΕΣΠΑ και ΠΟΥΔΟΕ, προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε παραπάνω αυτό το οποίο κατά γενική ομολογία είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ.